MGTV, η ομογένεια κοντά σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αριστεία Τόλια, είμαι ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Φέρνω το χαιρετισμό από την πατρίδα και ως πρόεδρος του Οργανισμού για τη Διάδοση Ελληνικής Γλώσσας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να οργανώνουμε εδώ στη Νέα Υόρκη ένα συμπόσιο με θέμα Ελληνική Γλώσσα και Πολυεπίπεδη Διαχρονία. Θα προσπαθήσουμε μέσα σε ένα δίωρο να αποδώσουμε αυτό που όλοι καλά γνωρίζετε, ποια η σημασία, η σκοπιμότης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Θα μιλήσει επίσης η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και κοσμήτωρας θεολογικής σχολής της Κύπρου, της σχολής του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρία Βελουδία Παπαδοπούλου. Ονομάζομαι Βελουδία Παπαδοπούλου, είμαι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και νυν κοσμήτωρας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας Κύπρου. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να έρθουμε στην Ομογένεια και να μιλήσουμε για την γλώσσα μας. Ό,τι πολυτιμότερο, ό,τι αναπαλωτρίωτη κληρονομιά έχουμε. Ταυτόχρονα φέρνουμε και τον χαιρετισμό του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ο οποίος εύχεται καλή επιτυχία στην εκδήλωσή μας. Σας ευχαριστώ. Ο τέος διευθυντής του ΕΟΤ, κύριος Κώστας Κατσιγιάννης. Κώστας Κατσιγιάννης, είμαι πολιτικός μηχανικός και διατέλεσα γενικός διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην Αθήνα. Συμμετέχω στο σημερινό συνέδριο, όπως σας ανέφερε και η κυρία Τόλια, ως μέλος του Οργανισμού για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, με ένα θέμα που αφορά την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην Ομογένεια, να πω ότι είμαστε κοντά τους, ήρθαμε εδώ να τους μεταφέρουμε και τους χαιρετισμούς από την πατρίδα, αλλά επίσης και μέσω του οργανισμού μας να τους πούμε ότι η ελληνική γλώσσα παραμένει η πλουσιότερη γλώσσα του κόσμου και με το συνέδριο αυτό θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε θέματα που έχουν σχέση ακριβώς με αυτό. Και ο επιχειρηματίας κύριος Νικόλαος Παπαποστόλου. Νίκος Παπαποστόλου, συμμετέχω στην απόψινή βραδιά. Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της Αριστείας Τόλια στην Ομογένεια, στην Αμερική, να πούμε δύο λόγια για την Ελλάδα. Για τον ελληνισμό, για την ορθοδοξία, για την ελληνική γλώσσα. Πιστεύω ότι η ενέργειά μας, η έλευση στη Νέα Υόρκη, θα έχει θετικά αποτελέσματα από αυτά τα οποία θα ακούσει και οι πατριώτες μας, η Ομογένεια εδώ στην Αμερική. Και ελπίζω αυτά τα οποία εμείς σήμερα απλώς θα υπενθυμίσουμε να έχουν πραγματικά το στόχο που επιθυμούμε. Δηλαδή, να χτυπήσει για μια φορά ακόμα η Ελλάδα στην καρδιά της Ομογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμός του κύριου Φίλια. Ως πρόεδρος της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, χαιρετίζω την εκδήλωσή σας με θέμα Ελληνική γλώσσα και πολυεπίπεδη διαχρονία. Η γλώσσα είναι ο θεμέλιος λίθος του πολιτισμού και ο βασικός παράγων της διαμόρφωσης και διατήρησης των κοινών στοιχείων αναφοράς που αποκαλούμε εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Η ελληνική γλώσσα επέζησε διαμέσου των αιώνων χωρίς ποτέ να καταστεί νεκρή γλώσσα, ένα δεδομένο που μόνο για την κινέζικη γλώσσα ισχύει. Ιδιαίτερα χαιρετίζω την παρουσία της καθηγήτριας κυρίας Αριστείας Τόλια, η οποία ως Γενική Γραμματεύς του Σωματείου μας, πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων για την οργάνωση της εκδήλωσης, ως πρόεδρος του ΟΔΕΚ, εκπροσωπεί επισήμως και την Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά. Δεχτείτε τις ευχές μας για την επιτυχία μιας προσπάθειας που αποτελεί και απόδειξη της δυναμικής και του πατριωτισμού του απόδημου ελληνισμού. Ο πρόεδρος Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς, καθηγητής Βασίλης Φίλιας, πρώην πρίτανης του Πανδύου Πανεπιστημίου.
Κάναμε μία μικρή προσπάθεια να σας κάνουμε μία ενημέρωση και στην προσπάθεια μας αυτή ζητήσαμε τη συνδρομή από την, από την Ομοσπονδία των Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και η κυρία Κοκόλη, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να τη γνωρίσω προσωπικά, και από τον Οργανισμό με την Ελληνική Παιδεία Αμερικής, την κυρία Φιλιώτη. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι και επίσης καθηγητές που έχετε έρθει από την Ελλάδα για να μας μιλήσετε για αυτό το σπουδαίο θέμα, για την ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ταυτότητά μας, είναι το κράτος μας, είναι το έθνος μας. Εμείς σαν Έλληνες φορείς ελληνικής κληρονομιάς οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να μεταδώσουμε σε επόμενες γενιές τις ιδέες και τις αξίες της ελληνικής παιδείας, οι οποίες αποτελούν σημαντικό εφόδιο για τους νέους μας που αποκτούν γνώσεις αλλά και ηθική ανωτερότητα, υπεροχή πνεύματος, ήθος και μόρφωση αληθινή, με ελεύθερη προσωπικότητα, με ψυχικό πλούτο, με χαρακτήρα, με υψηλό φρόνημα που γεμίζει τη ζωή τους και την κάνει άξια να γίνουν οι ολοκληρωμένοι αυριανοί πολίτες που θα ηγηθούν αυτής της μεγάλης χώρας αμερικανικής αλλά και της ομογένειάς μας. On behalf of the GNTO, I would like to congratulate the organizers of the Money Show for their initiative, their efforts, and their hard work that have led to the success of the show. The topic this evening is of great importance, and it's the Greek language, culture, and traditions, which is something that is deeply rooted in all children of Greek American families. I was a product of this upbringing, born and raised in New York. Τώρα σας μιλάω σήμερα σαν Ελληνοαμερικανίδα. Να συμπληρώσω αυτά που είπατε εσείς, τα πιστεύω ολόκληρα. Τελείωσα το καθεδρικό σχολείο εδώ στη Νέα Υόρκη. 10 χρόνια και εργάζομαι τώρα στο νέο της Νέα Υόρκη 28 χρόνια και νιώθω πάρα πολύ καλά που προσφέρω για την πατρίδα μας. Αγαπάμε πάρα πολύ την Ελλάδα, έχουμε πολύ δυνατές ρίζες με την πατρίδα. Και τι άλλο σας προσφέρω, ότι... Αρκετά. Okay. Οι αξιόλογοι και αξιότιμοι ομιλητές σήμερα θα μας εμπλουτίσουν και θα μας διαφωτίσουν για το ρόλο της ελληνικής γλώσσας, του ελληνισμού, της ορθοδοξίας και την ανάπτυξη του πολιτισμού για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Είμαστε όλοι περήφανοι για την καταγωγή μας και το τι αισθήμα είστε μας. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκ μέρους του Γενικού Προξένου της Ελλάδος, του κ. Κωνσταντίνου Πούτρα, σας καλωσορίζω στη Νέα Υόρκη και σας μεταφέρω το χαιρετισμό και το μήνυμά του για την σημερινή ιδιαίτερο σημαντική εκδήλωση. Είναι αξιέπαινες όλες οι δράσεις που αναδεικνύουν την ελληνική γλώσσα, καθώς διαχρονικά αποτέλεσε το όχημα για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύτιμη, όχι μόνο επειδή είναι η δική μας γλώσσα, είναι πολύτιμη για την ανθρωπότητα. Υπήρξε και παραμένει ο καταλύτης για την ανάπτυξη των επιστημών, της φιλοσοφίας και τη διάδοση του χριστιανισμού. Σήμερα, στον χώρο και στον χρόνο της παγκοσμιοποίησης, είναι ακόμη πιο σημαντικό να διατηρήσουμε την πολιτισμική μας ταυτότητα. Ο Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας από το 1985 προβάλλει την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο, με εκδόσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις. Σας συγχαίρουμε για το έργο σας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία τόσο στη σημερινή όσο και στις μελλοντικές δραστηριότητες του οργανισμού. Και με την ευχή αυτή, να επιρρίσκουμε και την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμός της αυτού μακαριότητας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κυρίου Χρυσοστόμου Β. Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την ημερίδα Ελληνική Γλώσσα και Πολυεπίπεδη Διαχρονία, την οποία ο Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας στη Μητροπολιτική Ελλάδα συνδιοργανώνει με την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και με τον Οργανισμό Ελληνικής Παιδείας Αμερικής. Ο ανθρώπινος λόγος είναι σπινθήρας και απεικόνισμα του θείου λόγου και έχει όργανο επιφράσεως στη γλώσσα των ανθρώπων. Από τις υπάρχουσες σήμερα 6.000 περίπου γλώσσες, η ελληνική αναδείχθηκε το πλέον κατάλληλο όργανο εκφράσεως του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού, καθώς σε αυτήν συντάχθηκαν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης από τους ιερείς συγγραφείς της. Η ελληνική γλώσσα, με τον λεκτικό και εννοιολογικό της πλούτο, τη σαφήνεια και την ευελιξία της,
ανταποκρίθηκε πλήρως στην έκφραση και των πνευματικών αληθιών της Αγίας Γραφής και έγινε το όχημα στο οποίο επέβη άνωθεν σοφία για να πορευθεί προς τους ανθρώπους που γεύονταν μέχρι τότε τους καρπούς της απερισκεψίας τους. Η ελληνική γλώσσα αποτελεί για μας τους Έλληνες τον πανάρχιο και αιώνιο φορέα της εθνικής μας ταυτότητας και μαζί με την ελληνική γραμματεία συνιστούν τον ιστό της πολιτισμικής μας και ιστορικής μας συνέχειας. Κλείνοντας τον χαιρετισμό μας, συγχαίρομαι την Πρόεδρο καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΕΓΔΑ για την ανιδιοτελή αυτή πρωτοβουλία που ανέλαβαν με σκοπό τη διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας και ιστορικής μας συνέχειας, της ελληνικής γλώσσας, επευλογούνται στις εργασίες της ημερίδας και ευχόμενη κάθε επιτυχία. Μετευχών εγκαρδίων, ο Κύπρου Χρυσόστομος. Θα σας διαβάσω ένα σύντομο χαιρετισμό, τον οποίο μας έδωσε η Ακαδημία Αθηνών, διότι του αντιπροέδρου της καθηγητού και ακαδημαϊκού, Αντώνη Κουνάδη, τον οποίο και σας διαβάζω. Εμπρότης θέλω να ευχαριστήσω την πρόεδρο του οργανισμού για τη διάδοση ελληνικής γλώσσας, συνεργάτη και φίλη Αριστεία Τόλια αυτή με εγώ, με την οποία με συνδέουν κοινές προσπάθειες και αγώνες για θέματα παιδείας και ειδικότερα θέματα προστασίας ελληνικής γλώσσας, για την ευγενική της πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στην παρούσα εκδήλωση με θέμα ελληνική γλώσσα και πολυεπίπεδη διαχρονία, που γίνεται στη Νέα Υόρκη, στον χώρο του απόδημου ελληνισμού, στον χώρο που χτυπά η καρδιά της Ελλάδας. Στην εκδήλωση αυτή, κατά την οποία, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα, θα παρουσιαστούν εξαιρετικού ενδιαφέροντος ανακοινώσεις, αποτελεί για μένα ιδιαίτερη χαρά ως αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ως επίτιμος πρόεδρος ελληνικής γλωσσικής κληρονομιάς και ως μέλος του ΟΔΕΓ να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική γλώσσα, ομιλούμενη εδώ και 3.500 χρόνια από τον ίδιο λαό, στον ίδιο τόπο, είναι σύμφωνα με κορυφαίους γλωσσολόγους και ελληνιστές μία έννοια αδιαίρετα και αδιάσπαστα διαχρονικά εξελισσόμενη με τη δική της δυναμική. Η βαθιά και πολύπλευρη κρίση που διέρχεται τα τελευταία χρόνια η χώρα μας είναι οικονομική, κοινωνική, πολιτική, είναι προεχόντως κρίση θεσμών και αξιών λόγω σοβαρού ελλείμματος ανθρωπιστικής παιδείας. Συγχαίρω τα μέλη του ΔΣ του ΟΔΕΓ για την πρωτοβουλία της οργάνωσης αυτής της εκδήλωσης και αυτό είναι ένα βήμα και είναι ένα βήμα από το δικό τους μετερίζει παρότρισή μας να παύσουμε πλέον, να παραμένουμε απλοί θεατές, διότι το διακύβευμα είναι υπαρξιακής σημασίας για τον ελληνισμό. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρία Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας, ευχόμενος καλή επιτυχία σε εργασίες εκδήλωσης. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι και οι τέσσερις ομιλητές που είμαστε εδώ, είμαστε ταυτόχρονα και μέλη του Σωματείου της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς και πολλά από τα μέλη του ΟΔΕΓ, του Οργανισμού για τη Διάδοση, είναι ταυτοχρόνως και μέλη του Σωματείου αυτού. Ο πρώτος πρόεδρος του Σωματείου της Ελληνικής Γλωσσικής Κληρονομιάς ήταν ο πρόεδρος Κάρολος Παπούλιας. Η συνύπαρξη γλώσσας, θρησκείας, κοινής ιστορίας, ηθών, εφήμων, κοινού πολιτισμού που πρέπει να ενισχύονται από τη μνήμη μας και από τη γνώση του παρελθόντος, τη συνοχή και την ενδυνάμωση του παρόντος και την κοινή θέληση για αντιμετώπιση του μέλλοντος. Αυτά τα στοιχεία συνιστούν ομοειδέ σύνολο, του οποίου η ενότης δεν είναι εύθραυστη, αλλά βαδίζει προς το ιστορικό μας μέλλον. Αυτή η σύντομη επισκόπηση της πορείας και της προσφοράς ελληνικής γλώσσας, που είναι ζωντανή στο στόμα του λαού μας και στα προϊόντα του λόγου μας, με συνέχεια αδιάκοπη και αδιάρρηκτη στον ιστορικό χρόνο, αυτή η γλώσσα που δημιουργεί συνεχώς και καθημερινώς τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημονικών και τεχνολογικών νεολογισμών στον πλανήτη μας,
αυτή η γλώσσα που χάρισε απλόχερα όρους, που έδωσε το μικρόν και το μέγα, τώρα καλείται να το πάρει πίσω ως μάικρο και μέγα. Όμως δεν απογοητευόμεθα, διότι η αληθινή φύση του ανθρώπου είναι η πνευματικότητα και ο δρόμος για ηθική τελείωση. Άλλωστε, ο ανθρωπισμός είναι για την ανθρωπότητα. Είναι αναγκαιότητα η παγκόσμια συνεννόηση. Ο άνθρωπος πρέπει να ζει με ειρήνη και ελευθερία, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία και τα δίκαια των άλλων. Ο σύγχρονος διάλογος του ανθρωπισμού, το μέτρο της κοινής λογικής, η αναγεννησιακή δύναμη του ελληνικού πνεύματος είναι ζητούμενο της εποχής μας, αλλά η επιθυμούμενη οικουμενικότητα δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την έννοια ενός αδιαφοροποίητου συνόλου. Δεν είναι η μεταλλαγή της εθνικής μας ευαισθησίας. Δεν είναι η έκπτωση της εθνικής μας συνείδησης. Είναι απλώς η αναζήτηση των συνεκτικών δεσμών των λαών. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα ποτέ να συμμεριστώ την απέλπιδα κραυγή του Κωνσταντίνου Τσάτσου όταν έγραφε «Πού πάει αυτό το γένος, πού πάει η τρισχιλιόχρονη πομπή, πού την εσπρώχνουνε την κυβωτό του έθνους, την κυβωτό που μας παρέδωσε ο Κύριος για αιώνες». Σας ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω τόσο σύγχρονο όσο και παλιό. Η συμβολή του ελληνισμού στην ανάπτυξη του πολιτισμικού τουρισμού. Μόνο η λέξη τουρισμού είναι που είναι καινούρια. Θα παρακαλέσω να τη δώσετε με τα παλιά και να φτάσουμε στον τουρισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι ιδιαίτερη συγκίνησή μου. Έχω κάνει πάνω από 150 ομιλίες και διαλέξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά σήμερα είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Διότι όπως ελέγχθη σωστά από την κυρία Τόλια, εδώ χτυπάει η καρδιά του ελληνικού. Το θέμα που επέλεξα, για δύο λόγους επελέγει. Πρώτον, διότι επειδή διατέλεσα γενικό διευθυντής για πολλά χρόνια του ελληνικού τουρισμού στην Αθήνα, θέλω πάντοτε να ρωτήσω θέματα τουριστικά, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Φέτος, μετά από λίγες μέρες, η UNESCO εορτάζει την Παγκόσμια Μέρα των Μνημείων, 18 Απριλίου. Φέτος η UNESCO έχει θέσει σαν θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό σε σχέση με τα μνημεία. Επομένως το θέμα νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο και χαίρομαι που το αναπτύσσω εδώ πριν το αναπτύξω στις 26 του μηνός που θα εορταστεί στην Αθήνα στην Ελλάδα. 18 Απριλίου, όπως ξέρετε, είναι μεγάλη, είναι η Τρίτη Πάσχα και μεταφέρεται στην Ελλάδα η ημέρα των μνημείων για τις 26 Απριλίου. Λοιπόν, ο πολιτιστικός τουρισμός τι είναι? Είναι μια μορφή τουρισμού κατά την οποία ο επισκέπτης, ο τουρίστας, έρχεται κοντά, προσεγγίζει τον πολιτισμό μιας χώρας που επισκέπτεται και ταυτόχρονα έρχεται πιο κοντά στα ήθη και στα έθιμα του λαού που επισκέπτεται. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι η χώρα η οποία γέννησε τον τουρισμό, ο οποίος λεγόταν περιηγητισμός. Αυτή είναι η σωστή λέξη η οποία χρησιμοποιήθηκε από την αρχαιότητα και διατηρήθηκε σχεδόν πάνω από 20 αιώνες. Βλέπουμε εδώ τον άνθρωπο ο οποίος γέννησε τον τουρισμό, τον περιηγητισμό στον κόσμο. Είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος γεννημένος στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας, πέρασε όλη τη ζωή περιηγούμενος διάφορες περιοχές του τότε γνωστού κόσμου. Βλέπουμε εδώ ένα χάρτη που έχει τις εποχές που δείχνει τις περιοχές που πέρασε ο Ηρόδοτος, ο οποίος άφησε θαυμαστά κείμενα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη γεωγραφία και την ιστορία των περιοχών, αλλά τα ήθη και τα έθιμα, και ακόμα και μελέτησε και τις αιματικές πηγές που συναντούσε στην καθηγήρια των περιοδίων του. Παράλληλα, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα αποτέλεσε το παγκόσμιο κέντρο του περιηγητισμού
για 1000 περίπου χρόνια, από το 500 π.Χ. μέχρι το 500 μετά Χριστόν, διότι τότε συγκέντρωνε πάρα πολλοί επισκέπτες, οι οποίοι έρχονταν και για να θαυμάσουν τα μνημεία της Αθήνας, αλλά για να έρθουν κοντά και από κοντά να θαυμάσουν τους φιλοσόφους στην αρχαία αγορά. Αυτό είναι ένα έργο του Γερμανού Λέων Φον Κλέντσε, αρχιτέκτονα, που αναπαριστά κατά κάποιο τρόπο την Αθήνα της, την αρχαία Αθήνα. Βέβαια, για να δεχθεί η Αθήνα αυτό το κύμα των επισκεπτών, έπρεπε να οργανωθεί. Και ποιος άλλος από το Σόλωνα ήταν εκείνος ο οποίος οργάνωσε την Αθήνα, διότι ο Σόλων είχε προσωπική εμπειρία, διότι τον 6ο αιώνα είχε πάει, είχε επισκεφθεί την Αίγυπτο, είχε επισκεφθεί και την Μικρά Ασία. Άλλο σημαντικό κέντρο συγκέντρωσης περιηγητών στην αρχαιότητα ήταν η αρχαία Ολυμπία, για τους γνωστούς λόγους, αφού ήταν το μέρος εκείνο που διεξάγονταν κάθε 4 χρόνια, όπως ξέρουμε, οι Ολυμπιακοί αγώνες, και συγκέντρωναν πάνω από 40.000 θεατές κάθε φορά που γίνονταν αγώνες. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία, σύγχρονη βέβαια, του αρχαίου θεάτρου του 5ου π.Χ. αιώνα, και ακριβώς βλέπετε μπροστά και τις θέσεις που κάθονταν οι κριτές που έκριναν τους αθλητές που μετήχαν στους αγώνες. Παράλληλα όμως με την αρχαία Ολυμπία, κατά το Στράβωνα, στην αρχαία Ήλιδα, η οποία απέχει από την αρχαία Ολυμπία 55 χιλιόμετρα, εκεί γίνονταν επίσης αγώνες, μάλιστα αγώνες προπόνησης που κρατούσαν ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ λέγεται ότι είχαν ξεκινήσει Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαία Ήλιδα πριν ακόμα ξεκινήσουν στην αρχαία Ολυμπία. Βεβαίως αυτή η συγκέντρωση πάρα πολλών ανθρώπων, πάρα πολλών περιηγητών, ήταν και ένα οικονομικό στοιχείο σημαντικό για την περιοχή, διότι έφυγαν χρήματα αυτοί. Αυτό έχουν καταλάβει οι αρχαίοι Έλληνες. Και τι έκαναν, αύξησαν τα αγωνίσματα. Ενώ στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, του Σουταρικά, αναφερόμενος του 776, στην αρχαία Ολυμπία, είχαμε ένα αγώνισμα, κρατούσε μία μέρα. Στους αγώνες του 5ου π.Χ. αιώνα, για παράδειγμα, φτάσαμε να έχουμε 18 αγωνίσματα διάρκειας 5 ημερών. Αυτό ήταν ένα κέρδος βέβαια για την περιοχή. Και εδώ βλέπουμε στην αρχαία Ολυμπία τα ερείπια του πρώτου ξενώνα που κατασκευάστηκε του 4ου αιώνα. Αυτός ο ξενώνας ήταν πολλών δεκάδων κοινών πολυτελείας. Αποκλήθηκε Λεωνιδαίων από το όνομα του Λεωνίδη, του αρχιτέκτονα που καταγόταν από την Άξο, που μελέτησε αυτόν τον ξενώνα. Και εδώ φιλοξενούνταν οι επίσημοι που επισκέπτονταν την αρχαία Ολυμπία για τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ένας άλλος μεγάλος της αρχαιότητας, ο Παυσανίας. Ο Παυσανίας άφησε το στίγμα του όχι μόνο την εποχή εκείνη, αλλά και μέχρι σήμερα, διότι άφησε τουριστικούς οδηγούς ο Παυσανίας, που θα τους θαύμασαν ακόμα και σήμερα, αφού περιηγήθηκε, βλέπουμε εδώ τις περιοχές που περιηγήθηκε, και μάλιστα σε κάθε περιοχή από αυτές έγραψε και ένα βιβλίο με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, λεπτομέρειες που ο Άγγλος James Fraser, ένας από τους μεταφραστές του Παυσανία, είπε ότι χωρίς τον Παυσανία τα ρήπια της Ελλάδος θα ήταν ως επί το πίστον ένας λαβύρινθος χωρίς ενδείξεις, ένα ένιγμα χωρίς απάντηση. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία γέννησε τον περίπτωση. Και λόγω αυτής της κλοπής και της άλλης γνωστής κλοπής βέβαια που ξέρουμε των Ελληνίων γλυπτών, τα οποία και αυτά βρίσκονται από εκείνη περίπου την περίοδο στο ίδιο μουσείο. Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας του 19ου αιώνα, ο Δημήτριος Βικέλας. Και λόγιος αλλά και επιχειρηματίας, πολίτης της Ευρώπης, αφού έζησε πολλά χρόνια στο Παρίσι και στην Αγγλία, φρόντισε, επειδή είχε κύκλο ρωημιών, να προβάλλει την Ελλάδα στέλνοντας επιστολές σε φίλους του από εδώ και από εκεί, για να τους προτρέπει να επισκεφθούν την Ελλάδα, να γνωρίσουν την Ελλάδα των μνημείων. Προτού, ξέρετε τι είπε ο Βικέλας το 1880, προτού έρθουν, εισβάλλουν οι μάζες των τουριστών που θα στέλνει ο Κουκ, το βαγόνι Κουκ δηλαδή, και χαλάσουν τη χώρα μας. Διέβλεπε δηλαδή 100 χρόνια πριν την δυσμενή συνέπεια του μαζικού τουρισμού σε επιστολή που έστειλε το 1880. Ο ίδιος ο Βικέλας βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος με την ιστορική ομιλία του το 1894 τον Ιούνιο στο Παρίσι, ως πρόεδρος της πρώτης Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, προέτρεψε τους, μάλλον την ομιλία του, ανάγκασε τους άλλους συνέδρους να δεχθούν ώστε η Αθήνα
να διοργανώσει τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, οι οποίοι μαζί με τους αγώνες του 1906, τους ανεπίσημους Ολυμπιακούς Αγώνες με μεγάλη επιτυχία, τους οποίους δυστυχώς η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αρνείται πεισματικά να αποδεχτεί, να εγκρίνει, συνέβαλαν αυτοί οι αγώνες πάρα πολύ στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, περιοικισμού, όπως λέγονταν τότε, και ερχόμαστε πλέον σε νεότερες εποχές για να πούμε ότι η ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που αναφέρθηκε προηγουμένως το 1929 επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν ένα σημαντικό γεγονός, διότι τότε ξεκίνησε ουσιαστικά δειλά-δειλά στην αρχή η προβολή της Ελλάδος στο εξωτερικό, με την πρώτη αφίσα που βλέπουμε εδώ, η οποία είναι έργο της Νέλης Σουγγιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, διάσημης φωτογράφου της εποχής εκείνης, η οποία καταγόταν από τη Μικρά Ασία και η οποία μάλιστα πυροτέχνησε με φωτογραφίες, αυτήν την ρόλη φωτογραφία της Νέλης, την Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης, η οποία έγινε το 1939-1940 στο Flushing Meadows, νομίζω, περιοχή της Νέας Υόρκης, Flushing Meadows Corona Park, όπου αργότερα έγινε και η άλλη μεγάλη έκθεση της Νέας Υόρκης Παγκόσμια το 1964, αν θυμάμαι καλά, η έκθεση του 1940, που είχε ένα ελληνικό περίπτερο μεγάλο με πάρα πολλές φωτογραφίες, ήταν η έκθεση στην οποία επισκέφτηκαν περίπου 40 εκατομμύρια επισκέπτες εδώ στη Νέα Υόρκη το 39 και το 40. Μετά το 50 βέβαια, εδώ βλέπουμε ακόμα μια φωτογραφία από την παλιά έκθεση της Νέας Υόρκης, ιστορική έκθεση αυτή. Είμαστε μία από τις λίγες χώρες που διαθέταμε τότε περίπτερο σε αυτή την έκθεση. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο 51, που πανιδρύεται ο ΕΟΤ, που είχε καταργηθεί από την κυβέρνηση Μεταξά του 1936, και εδώ βλέπουμε την πρώτη αφίσα που εξέδωσε ο μεταπολεμικός ΕΟΤ το 1951, που προέτρεπε τους ομογενείς να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους, να επισκεφτούν πάλι την Ελλάδα. Homecoming, home year, όπως βλέπετε, το 1951, διότι οι ομογενείς αποτελούσαν τον πυρήνα των τουριστών στη χώρα μας ακριβώς μετά τον πόλεμο και έδωσαν μια όθηση στον ελληνικό τουρισμό, διότι μαζικά ήταν η πρώτη χώρα που έστελνε σε αριθμό βέβαια επισκεπτών και Αμερικανούς βέβαια πολίτες, αλλά και ομογενείς που επισκέπτονταν την πατρίδα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Είναι σημαντικό για μια εποχή που οι συγκοινωνίες δεν ήταν βέβαια τόσο εύκολες όπως είναι σήμερα. Ο ΕΟΤ προχώρησε αμέσως στην προβολή του πολιτισμού. Βλέπουμε εδώ δύο αφίσες στις δεκαετίες του 50. Αριστερά είναι η Κνωσός και δεξιά ο Παρθενώνας. Σημαντική συμβολή, πιστεύω, τότε του ΕΟΤ στην προβολή σε όλο τον κόσμο του ελληνικού πολιτισμού, ενώ μια άλλη συμβολή του ΕΟΤ ήταν η γενέζεια, η οργάνωση φεστιβάλ, σημαντικό φεστιβάλ παγκοσμίου σημασίας. Εδώ βλέπουμε την πρώτη παράσταση που έγινε στον Επίδαυρο το 1954, την παράσταση Υπόλοιπος τον Ιούλιο του 1954 και βέβαια το φεστιβάλ Αθηνών, το οποίο στο οποίο μετήχαν πλέον οι διασημότεροι καλλιτέχνες της εποχής. Μαρία Κάλλας εδώ στην Επίδαυρο έδωσε μια θριαβευτική παράσταση την Όρμα 1960 και δεξιά το ζεύγος Φοντέιν Νουρέγεφ, ή Νουρέγεφ Φοντέιν αν θέλετε, στο 1963 στην Αθήνα στο θέατρο Ηρώδειο του Αττικού, όπου είχαν μια θριαβευτική συμμετοχή. Μια άλλη συμβολή του ΕΟΤ ήταν στον πολιτιστικό τουρισμό βεβαίως, ήταν η οργάνωση γύρων αρχαιολογικών. Αρχικά ήταν οι ημερείς εκδρομές προς Κόρινθο και αργότερα προς Δελφούς, με τα κτέλ βέβαια της εποχής εκείνης. Βλέπετε τα παλιά λεωφορεία και διαθυμίζονται αυτά. Αυτά ήταν ο πυρήνας της διοργάνωσης αργότερα του περίφημου αρχαιολογικού γύρου, όπως ξέρετε, που περιλάμβανε βέβαια και την Επίδαυρο και την αρχαία Ολυμπία αλλά και τους Δελφούς, στον οποίο γύρω μετήχαν και πάρα πολλοί τουρίστες από την. Ο οποίος διαφημιζόταν επίσης και με, όπως βλέπουμε, και με ωραίες αφίσες της εποχής, είναι πάντα η δεκαετία του 50, και θα παράλληλα οργάνωσε ο ΕΟΤ, νοικιάζοντας ένα κρουαζιερόπλιο, το ιστορικό Σεμίραμις, κρουαζιέρες στο Αιγαίο, οι οποίες, θα σας πω το χαρακτηριστικό, οι οποίες οργανώθηκαν από το 55 μέχρι το 62, με μεγάλη συμμετοχή και πολιτών από τις ΗΠΑ, οι οποίες κουραζιέρες είχαν το χαρακτηριστικό ότι πάντοτε μέσα στο καράβι υπήρχε ξεναγός, ο οποίος ξεναγούσε σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους που έπιανε εκεί το καράβι. Βλέπουμε εδώ ένα χαρακτηριστικό, μια παλιά φωτογραφία με το Σεμίραμις μπροστά μας,
αυτό το ιστορικό καράβι που επί 7 χρόνια χρησιμοποιήθηκε ακριβώς για να κάνει αυτές τις κρουαζιέρες και έτσι να γίνουν γνωστά βέβαια και τα ελληνικά νησιά μας. Ένα σημαντικό έργο επίσης που έγινε την εποχή εκείνη, πάντα μιλάμε δεκαετία 50, ήταν οι πεζοδρομήσεις, η διαμόρφωση πεζοδρόμων γύρω από την Ακρόπολη του διάσημου αρχιτέκτονα Δημητρίου Πικιώνη, έργο που χαροδότησε ο ΕΟΤ και πιστεύω ότι αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και στην προβολή της Ακρόπολης αλλά και στην επισκεψιμότητα του χώρου. Μέχρι τότε ήταν λίγο έτσι, η κατάσταση δεν ήταν τόσο ευχάριστη. Παράλληλα, βέβαια, την δεκαετία του 60 έχουμε την ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού αναγκαστικά, οπότε βλέπουμε και τις αφίσες λίγο διαφοροποιούνται προς την κατεύθυνση ότι προβάλλουν τον ήλιο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ήλιο και θάλασσα, άρα πρέπει να προβάλλουμε τον ήλιο και τη θάλασσα, διότι αναγκαστικά δεχόμαστε και επισκέπτες από το εξωτερικό. Επίσης, παράλληλα όμως, τις επόμενες δεκαετίες, 70-80, βλέπουμε μια, ας το πούμε, προβολή και των αρχαιότητας και των παραλιών μας και τα δύο δηλαδή προβάλλονται ταυτόχρονα, πολιτισμό από μια μεριά και τουρισμό αναψυχής ή παρατηρισμό από την άλλη. Αυτό συνεχίστηκε τις επόμενες δεκαετίες, φτάνοντας μέχρι τη δεκαετία του 2000 με αφίσες πιο σύγχρονες, οι οποίες προβάλλουν, όπως είπαμε, αυτά τα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία διαθέτει πάνω από 20.000 ιστορικά μνημεία. Στη λίστα, παγκόσμια λίστα κληρονομιάς της UNESCO έχουμε ενταχθεί μέχρι τώρα 20 μνημεία της χώρας μας. Εδώ βλέπουμε το μεγαλύτερο μοναστήρι του Αγίου Όρους, την Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Είναι μία από τις περιοχές που είναι ενταγμένες στη λίστα της UNESCO. Με συνεχώς αυξανόμενη κίνηση επισκεπτών, ενώ εδώ βλέπουμε το νέο μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο στην Αθήνα μπορούμε να πούμε ότι έδωσε μια όθηση στον πολιτιστικό τουρισμό, διότι έχει μια μεγάλη επισκεψιμότητα και κυρίως σε νέους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Παρότι υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από αρχιτέκτονες, από διάφορες οργανώσεις, όσον αφορά το μέγεθος και το ότι δεν προσαρμόζεται η πόλη προς το περιβάλλον, ίσως να έχουν και δίκιο κατά κάποιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε τις κυριότερες αγορές της Ελλάδος, ενώ στέλνουν τους πιο πολλούς τουρίστες στη χώρα μας κατά σειρά. Είναι οι 6 χώρες που έχουμε τους περισσότερους επισκέπτες. Στο κατάλογο αυτό εμφανίστηκε η Τουρκία, η οποία πρόπερση ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αφίξεις, άρα γίνεται ένας πολύ καλός πελάτης για την Ελλάδα. Και επίσης οι Τούρκοι αφήνουν και περισσότερο συνάλλαγμα από τους Γερμανούς, για παράδειγμα, ή τους Βρετανούς στη χώρα μας. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία. Ο τουρισμός, κυρίες και κύριοι, αυξάνει αρματοδός. Βλέπετε εδώ ένα στοιχείο που λέει τα παγκόσμια ταξίδια, τα τουριστικά, πόσα ήταν το 60, πόσα γίνανε το 2005, τώρα είναι γύρω στο 1.200 εκατομμύρια. Το 2030 εκτιμάται, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση, ότι θα ξεπεράσουμε τα 1.900 εκατομμύρια ταξίδια. Είναι μια δυναμική, λοιπόν, δυναμικός κλάδος οικονομίας, ο πρώτος κλάδος οικονομίας για την Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε τις πιο τουριστικές χώρες του κόσμου στον πίνακα αυτόν. Βλέπουμε ότι η Γαλλία έχει τα πρωτεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, Κίνα, Ιταλία, Τουρκία έκτη. Η Ελλάδα, αυτά είναι τη στοιχεία του 2015 βέβαια, βρίσκεται στη 15η θέση, άρα είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις τουρισμού του κόσμου. Και έχουμε μια σημαντική αύξηση, αξιόλογη αύξηση στη χώρα μας των τουριστών τα τελευταία χρόνια και ελπίζεται φέτος, πιστεύετε, ότι μπορεί να φτάσουμε και 30 εκατομμύρια αφίξεις. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι ο πολιτιστικός τουρισμός, ο οποίος, όπως είπαμε, γεννήθηκε στη χώρα μας, θα συνεχίσει, πιστεύω, να είναι, ας το πούμε, ο κινητήριος μοχλός του τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτό αποδεικνύεται και από το μεγάλο αριθμό των επισκεπτών των μεγάλων μνημείων. Εδώ βλέπουμε βέβαια το ιστορικό μνημείο, το πρώτο μνημείο του κόσμου, τον Παρθενώνα, με την μεγάλη επισκεψιμότητα. Εδώ βλέπουμε ένα αντίγραφο του Παρθενώνα στην πόλη Νάσβιλ της πολιτείας του Τένεσί. Βλέπετε, κατά κάποιον τρόπο έχει επιδιωχθεί να ακολουθηθεί κατά κάποιον τρόπο σε μεγάλο βαθμό να
τη γραφή ο Παρθενώνας, έχουν γίνει και άλλες απόπειρες. Αυτός είναι εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να πω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανωδική της πορεία εκτιμών στον τουρισμό, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, και συνδυάζοντας παράλληλα και τον πολιτισμό της βέβαια, αλλά και τις όμορφες παραλίες της και τον ήλιο, ο οποίος φωτίζει τη χώρα μας περισσότερο από άλλες χώρες του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τη σχέση της ελληνικής γλώσσας με την Αγία Γραφή. Σύμφωνα με τον καθηγητή της γλωσσολογίας και ακαδημαϊκό Γιώργιο Χατζηδάκη, πάντες ομολογούμε ότι από τον Όμηρο μέχρι σήμερα το έθνος το ελληνικό αποτελούμε και μία γλώσσα την ελληνική λαλούμε, η οποία κατά τον Όμηρο είχε πλείστους τρόπους να θοπεύει την ακοή και να γοητεύει τα πνεύματα. Έρε, γλυκυτέρα και από το μέλι και εξήθετο πυκνοτέρα από τα νυφάδας της χειμενής χιόνος. Η ελληνική γλώσσα, με τις δυνατότητες έκφρασης και διατύπωσης υψηλών και σαφών νοημάτων, χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε όλα τα είδη του λόγου. Από τα ομιλικά έργα, τα κλασικά έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης, την Καινή Διαθήκη και τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας, τη Βυζαντινή και με τα Βυζαντινή λογοτεχνία. Ο ελληνικός λόγος μπορούσε να εκφράσει τις πνευματικές αλήθειες της Αγίας Γραφής. Άλλωστε, με αυτήν διεξήχθη ο διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Η κοινή ελληνική παρουσιάστηκε στις αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα κυρίως στον προφορικό λόγο και παρακόνησε σταδιακά όλες τις αρχές διαλέκτους. Η διείσδυση του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Παλαιστίνης, στην αρχή με τους Ίωνες φιλοσόφους και κυρίως με τον Μέγα Αλέξανδρο και τους διαδόχους του, είχε ως αποτέλεσμα τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σκέψης. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ιστριλατούμενος από την ιδέα της οικουμενικότητας, είχε οραματιστεί έναν κόσμο ενωμένο με τη γνώση και το πνεύμα της Ελλάδας και πίστευε ότι αποστολή του ήταν να πραγματοποιήσει την ένωση αυτή. Με την κοινή ελληνική, την μάγισσα των λαών, όπως αποκαλείται, εκφράστηκε η σοφία και η αρετή του ελληνικού πολιτισμού. Σε όλα τα κέντρα του ελληνιστικού κόσμου, στην Παλαιστίνη, στην Αίγυπτο, στη Ρώμη, στη Μικρά Ασία, στη Συρία, στην Περσία, χρησιμοποιείται η κοινή ελληνική, lingua franca, μόνη ομιλούμενη γλώσσα, από το 300 π.Χ. μέχρι και πέρα από το 200 μετά Χριστό. Από τα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα μέχρι το 117 π.Χ. εκπονήθηκε σταδιακά από την αρχαία εβραϊκή γλώσσα η ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το σπουδαιότατο αυτό κέντρο των ελληνοφώνων της Διασποράς, στην οποία σύμφωνα με τον Ιουδαίο ιστορικό Ιώσιπο, ήταν περί τους 1 εκατομμύριο. Αυτοί είχαν απομάθει την εβραϊκή γλώσσα και ομιλούσαν ως μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Η γλώσσα της ελληνικής μετάφρασης της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστής ως μετάφραση των Εβδομήκοντα, ή Σεπτουαγκίντα, είναι η κοινή ελληνική των ελληνιστικών χρόνων, η Δημόδης, η καθομιλουμένη. Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην κοινή ελληνική από τους Εβδομήκοντα δεν είναι μια απλή μετάφραση, αλλά φορέας της Θείας Αποκάλυψης στον ελληνιστικό Ιουδαϊσμό και διαδραμάτισε ιεραποστολικό ρόλο ως μέσο προπαρασκευής του ελληνόφωνου Ιουδαϊκού
και εθνικού κόσμου στην εν Χριστώ Αποκάλυψη. Αποτελεί την επίσημο βίβλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας θεωρείται ως Θεόθε οικονομηθήσα. Από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η οποία καθιερώθηκε περισσότερο και από το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, εκπονήθηκαν και πολλές άλλες μεταφράσεις. Αν δεν είχε εκπονηθεί με επιτυχία η μετάφραση των Εβδομήκοντα, το πρώτο μεταφραστικό εγχείρημα από τα σπουδαιότερα και σπανιότερα του αρχαίου κόσμου στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας, από μία μάλιστα ιδιόμορφη σημητική νεκρή γλώσσα, την εβραϊκή, στην κοινή ελληνική δεν θα είχε διασωθεί σήμερα το πρώτο σκέλος της Αγίας Γραφής, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη. Η επικράτηση μάλιστα της κοινής ήταν τόσο πολύ διαδεδομένη, ώστε γράφτηκαν και σε αυτήν πρωτοτύπως τρία βιβλία, το Β' Γ' Μακαβαίων και η Σοφία Σολομόντος. Αυτά γράφτηκαν πρωτοτύπως ελληνιστή. Με την οικουμενική προβολή της κοινής ελληνικής γλώσσας και τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης σε αυτήν, προπαρασκευάστηκε πνευματικά ο κόσμος τότε, ώστε να γραφούν στην κοινή ελληνική τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ακόμα και εκείνα τα οποία προορίζονταν για τους Ρωμαίους και τους Εβραίους, όπως άλλωστε είναι γνωστό με τις αντίστοιχες επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η ελληνική ήταν η μόνη κατάλληλη γλώσσα για την διατύπωση των πλέον υπερυψηλών, υπερφυσικών αληθιών. Καμιά άλλη γλώσσα. Ούτε η εβραϊκή της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε η αραμαϊκή, η καθημερινή γλώσσα των Εβραίων, θα μπορούσαν να αποδώσουν με τρόπο σαφή, απλό και μνημειώδη τις αλήθειες του Ευαγγελίου, όπως τις απέδωσε η κοινή ελληνική. Πάντες αναγνωρίζουν οι μέτεροι και ξένοι ότι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, συνταχθέντας την κοινή ελληνική, συνιστούν το πλέον φωτεινό ορόσημο της μακραίωνης ιστορίας της εθνικής μας γλώσσας και της πνευματικότερης εθνικής μας γραμματείας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης συνετέλεσαν όσο κανένα άλλο βιβλίο στη διασφάλιση και ανάπτυξη της εθνικής μας γλώσσας. Η συγγραφή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης με την επιλογή των πλέον κατάλληλων εκφράσεων όφιλαν να διατυπώσουν την εχριστό αποκάλυψη προς σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Αυτοί συνέβαλαν αφενός μεν στην ενίσχυση της υπ' αυτών χρησιμοποιηθήσας κοινής ελληνικής γλώσσας με νέα φιλολογικά στοιχεία και καθαρός νέο χριστιανικό στοχασμό, αφετέρου δε στη θεμελίωση μιας όντως νέας γλώσσας και γραμματείας της χριστιανικής στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού. Οι μαθητές του Κυρίου κατανόησαν ήδη πριν από την Πεντηκοστή την ανεπάρκεια της αραμαϊκής, της καθομιλουμένης δηλαδή των Εβραίων, για τη διατύπωση των υψηλών διδασκαλιών της νέας εν Χριστώ Θείας Αποκάλυψης. Το γεγονός της Πεντηκοστής υπήρξε για αυτούς αποφασιστικής σημασίας ως προς την έκτοτε υποπάντων χρήση της ομιλουμένης ελληνικής γλώσσας και στο προφορικό κήρυγμα και στην καταγραφή της περί του Χριστού ιστορικής ευαγγελικής παράδοσης απευθείας στην ελληνική γλώσσα. Το θαύμα της γλωσσολαλίας που συνέβη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί άσχετο προς την επίσημη καθιέρωση αμέσως μετά την Πεντηκοστή της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας του κηρύγματος της Αποστολικής Εκκλησίας. Όποια αξία έχει
το θαύμα της Πεντηκοστής για την υπόσταση της Εκκλησίας του Χριστού, την ίδια αξία έχει και για την παγκόσμια προβολή και ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας. Το λεξιλόγιο της Καινής Διαθήκης αποτελείται από 5.436 λέξεις, με την επανάληψη των οποίων συγκροτείται το από 140.000 λέξεις αποτελούμενο κείμενο όλων των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Από το λεξιλόγιο αυτό των 5,5 περίπου χιλιάδων λέξεων, οι 3.000 προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα και οι υπόλοιπες, πάνω από 2.000, απαντούν στην μετακλασική γραμματεία και πολλές προέρχονται και από την μετάφραση των 70, δηλαδή την ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης. Από τις λέξεις αυτές, περίπου 2.500 χρησιμοποιούνται σήμερα στην καθημερινή μας γλώσσα. Και αυτό αποτελεί αψευδή μαρτυρία της αδιάκοπης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του ενιαίου χαρακτήρα της. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης πράγματι αναδείχθηκαν άριστοι υπηρέτες του Ευαγγελικού Λόγου λόγω της επαρκούς ελληνομάθειάς τους, της θερμής πίστης τους και της βαθιάς συνείδησης του αποστολικού τους χρέους. Αυτοί απέδωσαν με ενστικτόδη ακρίβεια λέξεις, όρους, εκφράσεις, έννοιες καθώς και όλους τους γλωσσικούς σχηματισμούς με τρόπο βιβλικό και απαράμιλο, ώστε να μεταδίδουν αβίαστα τη θεϊκή δύναμη της διδασκαλίας τους στις ψυχές των αναγνωστών τους. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης συνήφαναν πρωτότυπα και δημιουργικά τις νέες χριστιανικές ιδέες με τον γλωσσικό θησαυρό της ελληνικής γλώσσας και έδωσαν νέες διαστάσεις στην εθνική μας γλώσσα, πάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η πλούσια εκφραστική δύναμη αυτής κατά τους μετέπειτα χρόνους. Θα αναφέρω, λόγω έλλειψης χρόνου, ενδεικτικά ένα παράδειγμα. Το ρήμα «συγκινώ» που σήμερα κυρίως σημαίνει προκαλώ ψυχική διέγερση, συναισθηματική ένταση, βρίσκεται στο Ευαγγέλιο με την κυριολεκτική σημασία του «κάνω να κινηθούν όλοι μαζί, άρα ξεσηκώνω». Και όπως βλέπουμε στο χωρίο των πράξεων των Αποστόλων, όταν πρόκειτο να λιθοβοληθεί ο μάρτης Στέφανος, την έσεκτη συναγωγής συνεκίνησάντε των λαών και τους πρεσβυτέρους, ξεσήκωσαν δηλαδή, και τους γραμματείς και επιστάντες και συνήρπασαν τον Στέφανο και ήγαγον αυτόν εις το συνέδριο. Η ελληνική γλώσσα έφτασε με την επιτυχή και αδιάφθορο καταγραφή της εν Χριστώ Αποκάλυψης στο απόγειο της δόξας και της πνευματικότητάς της, τόσο πολύ μάλιστα καθώσον και επί τη βάση των γλωσσικών ενιών και εκφράσεων της Καινής Διαθήκης αναπτύχθηκε με τα ταύτα η απαράμιλη γλώσσα της Θείας Λατρείας, του χριστιανικού δόγματος, της υμνολογίας και της καθόλου πατερικής θεολογίας. Την καταπληκτική ακριβολογία της ελληνικής γλώσσας καταδεικνύουν και οι κατά των αιρετικών αγώνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι άνθρωποι που συνέγραψαν την Αγία Γραφή είχαν τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και έγιναν όργανα και φορείς της Θείας Αποκάλυψης. Έτσι προκύπτει ο διτός χαρακτήρας της Αγίας Γραφής, ο Θείος και ο Ανθρώπινος, ώστε να διαφέρει από κάθε άλλο κείμενο. Σε αυτήν αποτυπώνεται το Πνεύμα του Θεού και η επέμβασή του στην ιστορία προσωτηρία ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Άρα, το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής είναι
η ιστορία της σωτηρίας του κόσμου. Γίνεται φανερό ότι η Αγία Γραφή, το βιβλίο του χθες, του σήμερα και του αύριο, είναι το βιβλίο του σήμερα, του χθες και του αύριο, καθώς τα μηνύματά της είναι διαχρονικά και ανταποκρίνονται στο σήμερα και σηματοδοτούν και το αύριο. Είναι γεγονός ότι σήμερα που δοκιμάζεται η αντοχή και η επάρκειά μας, σήμερα που ο κόσμος συνέχεται από τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνοδά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποπροσανατολίζονται, ο άνθρωπος καλείται πλέον να αναμνηστεί την διαλεκτική σχέση του με τον πλήρη υδάτων προφητικό ποταμό της Αγίας Γραφής. Θα πρέπει να πούμε ότι σπάνια μια γλώσσα έχει συνδεθεί τόσο πολύ με μια θρησκεία όσο η ελληνική γλώσσα με τη χριστιανική θρησκεία. Μια γλώσσα που είναι η αναπαλωτρίωτη περιουσία μας, η πολυτιμότερη κληρονομιά μας. Μην ξεχνάμε ότι με την ελληνική γλώσσα οι δύο αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος, οι οποίοι προήρχονταν από τη Θεσσαλονίκη, εχριστιάνισαν τον σλαβικό κόσμο και μάλιστα έφτιαξαν με βάση το ελληνικό αλφάβητο, το λεγόμενο κυριλλικό αλφάβητο και απέδωσαν τους φθόγκους της σλαβικής γλώσσας, η οποία ήταν μόνο προφορική, και απέδωσαν με το κυριλλικό αλφάβητο την Αγία Γραφή. Επομένως, μεγάλη η προσφορά και στην Ιεραποστολή. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να πω ότι η κοινή ελληνική ήταν το προϊόν άμυλας όλων των ελληνικών πόλεων και ολόκληρου του ελληνικού λαού. Υπήρξε το υποτιστίας πρόνοιας χρησιμοποιηθέν όργανο της νέας δια του Χριστού Αποκάλυψης. Με τη σαφήνεια και την ευελιξία της έγινε το όχημα στο οποίο επέβη η άνωθεν σοφία για να πορευθεί προς τους ανθρώπους που γεύονταν μέχρι τότε τον καρπό της απερισκεψίας τους, τον καρπό της αρχικής τους αλογίας. Κλείνοντας, υπενθυμίζω τα λόγια του μεγάλου Φώτη Κόντογλου. Αναλογίζεστε εάν δεν υπήρχε η θεόπλευστη και θεομίλητη ελληνική γλώσσα και γραφή, πώς θα διεδίδοντο και πώς θα ερμηνεύοντο τα θεία του Κυρίου ρήματα, το Ευαγγέλιο, ο Χριστιανισμός και κατ' επέκταση ο πολιτισμός. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Με αυτές τις λίγες λέξεις, στο άρθρο 3 του Συντάγματος, η κοσμική εξουσία δένεται με τη θρησκευτική πίστη, ο ελληνισμός με την ορθή του Χριστού δοξασία. Το χθες. Ο ελληνισμός κυριάρχησε στο πνεύμα και στις σκέψεις των αρχαίων κόσμων. Μέγας Αλέξανδρος διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Η ελληνική γλώσσα κατέστη η γλώσσα της σκέψης στους διανοούμενους της εποχής. Στην ελληνική γλώσσα οφείλει πολλά ο χριστιανισμός για τη διάδοσή του και στο πνεύμα που επικράτησε κατά την ελληνιστική περίοδο. Έκτοτε, ελληνισμός και ορθοδοξία συμπορεύονται, κυριαρχούν, αλλά και συμπάσχουν. Οι Θεσσαλονικοί Κύριλλος και Μεθόδιος διαδίδουν τον 9ο αιώνα το χριστιανισμό στις σλαβικές κοινότητες της Βαλκανικής. Επηρεασμένοι από το ελληνοχριστιανικό πνεύμα, ασπάζονται οι λαοί των χωρών αυτών την ορθοδοξία. Με το διάβα των αιώνων, οι τουρκικές ορδές καταλαμβάνουν και υποδουλώνουν το Βυζάντιο
και τους Ορθόδοξους λαούς της Βαλκανικής. Η συμβολή της Εκκλησίας για τη διατήρηση του φρονήματος και της ελληνικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το κρυφό σχολείο είναι αιστεία που κρατείται ζωντανή και σπινθυροβόλα η ιερή φωτιά του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, έτοιμη να μεταλαμπαδευτεί σε κάθε σημείο της τότε γνωστής περιοχής των Ελλήνων. Και εδώ συμβαίνει το παράδοξο. Υπόδωρος ο Έλληνας, αλλά συνάμα και ελεύθερος, στην απέραντη θάλασσα, έχοντας ως παράδοση προγονικές καταβολές, όταν και τότε τα ελληνικά πλοία ταξίδευαν σε κάθε λιμάνι της Μεσογείου. Τα ξύλινα τείχη που διαπλέουν τις θάλασσες είναι ελεύθερα και η συμβολή τους μεγάλη, όταν το 1821 η ώρα της Επανάστασης απλώθηκε σαν φλόγα και παίρνουν θέση στη μάχη κατακαίγοντας την τουρκική αρμάδα. Και δεν είναι μόνο η θάλασσα που πάντα μαγνήτιζε τον Έλληνα. Το ελληνικό στοιχείο διαπρέπει σε χώρες της Ευρώπης και στη Ρωσία, διατηρώντας φρόνημα, γλώσσα και ορθόδοξη πίστη. Αλλά διαπρέπει επίσης και στην καρδιά του κατακτητή, στο φανάρι, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Φαναριώτες και Έλληνες της Διασποράς, Φιλική Εταιρεία, Υψηλάντης, Ρήγας Φεραίος, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, φέρνουν στον υπόδωρο Έλληνα το πνεύμα που κυριαρχεί τότε στην Ευρώπη. Ιστορικές αποδείξεις του πώς μεγαλουργεί ο ελληνισμός βρίσκει κανείς άπλετες στη δράση ξεχωριστών Ελλήνων στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, την αρκμάδουσα τότε Οδυσσό, τη Βενετία και άλλες μητροπόλεις των γραμμάτων. Η Επανάσταση του 21 είναι πλέον γεγονός και η Ορθοδοξία παίρνει ενεργά μέρα στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 25 Μαρτίου, παλαιό πατρό Γερμανός σηκώνει το λάβαρο της ελευθερίας, ενώ ελάχιστες μέρες μετά, στις 10 Απριλίου, ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος, για να το θυμόμαστε, απαγωνίζεται μαρτυρικά στην πύλη του Πατριαρχείου, που από εκείνη την ημέρα έως και σήμερα παραμένει κλειστή, για να θυμίζει τη θυσία στο βαμό της ελευθερίας του ελληνικού έθνους και της Ορθοδοξίας. Ήρωες που δίνουν τη ζωή τους στον αγώνα για την ελευθερία, δεν είναι μόνο οι οπλαρχηγοί και στρατηγοί, αλλά και αμέτρητα μέλη του κλήρου. Ο Αθανάσιος Διάκος είναι μόνο ένας από τους πάρα πολλούς. Στοιχείο που χρειάζεται μελέτη για το σήμερα και το αύριο και για παραδειγματισμό μας, είναι η μεταστροφή που παρατηρήθηκε στα επόμενα λίγα χρόνια στην πολιτική των δυτικών μεγάλων δυνάμεων με την ανάπτυξη του φιλελληνισμού στους εκεί λαούς και την επιρροή που άσκησαν στις κυβερνήσεις τους με αποτέλεσμα να συμπαραταχθούν η Αγγλία και η Γαλλία με τη Ρωσία στο κρίσιμο για την Ελληνική Επανάσταση έτος 1827 και να καταναμαχίσουν την τουρκική αρμάδα στο Ναβαρίνο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, με τους πολέμους που έφεραν τη διεύρυνση της ελληνικής επικράτειας από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, οι δεσμοί του ελληνισμού με την Ορθοδοξία διατηρούνται άρρηκτοι. Το σήμερα. Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια παρένθεση και να αναρωτηθώ ποιο είναι το σήμερα. Είναι το 2017, είναι η γενιά που διανύουμε 1990 με 2020, είναι το 2020 μέχρι 2050. Το ίδιο ερώτημα με βασανίζει στο επόμενο κεφάλαιο. Ποιο είναι το αύριο? Είναι το 2100, το 3000. Το χθες το προσδιορίζουμε από την ιστορία που γνωρίζουμε, αλλά το αύριο. Η σκέψη μου χάνεται στο άπειρο και τα ερωτήματα μένουν απάντητα στον προβληματισμό και του κάθε ακροατή ή και αναγνώστη αυτή τη συγγραφή σε συνδυασμό με όσα ακολουθούν. Αισθάνομαι απλώς την ανάγκη ανάμεσα στο σήμερα και στο αύριο να τοποθετήσω το σήμερα αύριο, αδυνατώντας να σηματοδοτήσω το τέλος της μιας περίοδου και την αρχή της άλλης, ιδιαίτερα στην εποχή μας που τα γεγονότα τρέχουν με υπερηχητική ταχύτητα. Αναπόσπαστα κομμάτια της ταυτότητας του Έλληνα διαχρονικά είναι η ελληνική γλώσσα και παιδεία και η ορθόδοξη πίστη.
μέσα από αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αναγνωρίζει την ταυτότητά του, αυτοπροσδιορίζεται και διαφοροποιείται από τους πολίτες άλλων χωρών. Η ελληνική παράδοση, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ορθόδοξη πίστη, ζει και αναπνέει μέσα στην ελληνική γλώσσα. Αν αυτό που ονομάζουμε ελληνισμός έμεινε ζωντανός τόσους αιώνες, ακόμη και κάτω από τη σκοτεινιά της τουρκοκρατίας, αυτό έγινε επειδή αυτές οι δύο φλόγες, η ελληνική γλώσσα και η πίστη στην ορθοδοξία, έκαιγαν άσβεστες. Ο ρόλος της παιδείας σε όλα αυτά τα χρόνια είναι καταλυτικός. Όμως, η εκπαίδευση στη χώρα μας παρουσιάζει σοβαρά κοινά, κενά. Συχνά, αντί να προλυαίνει το δρόμο προσέγγισης προσκύμενα λογοτεχνικά, κατάλληλα για την καλλιέργεια του γλωσσικού αισθητηρίου, πλούσια σε λέξεις και νοήματα, παραμελεί τη γλωσσική της παράδοση για χάρη ενός δήθεν πιο σύγχρονου γλωσσικού λόγου, αλλά απλοϊκού και φτωχικού στην ουσία. Ίσως θα είχε νόημα να αναρωτηθούμε γιατί η έπαση της ελληνικής σημαίας στα σχολεία ενοχλεί ορισμένους. Γιατί η προσευχή πριν μπουν τα παιδιά στη σχολική τάξη θεωρείται παροχημένη συνήθεια. Γιατί η γλώσσα και τα κείμενα που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι τα περισσότερα απομακρυσμένα από την ελληνική και χριστιανική παράδοση που τα εμπλούτησε όλους αυτούς τους αιώνες και προσέδωσε την ξεχωριστή τους φυσιογνωμία. Πώς αλλιώς θα κατανοήσει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα το παιδί, ο αυριανός Έλληνας πολίτης, αν όχι μέσα από τη γλώσσα και την παιδεία, μέσα σε αυτόν τον κώδικα επικοινωνίας, επιβιώνει εδώ και αιώνες ολόκληρη ιστορία του έθνου μας. Αυτοί κράτησαν ζωντανοί, εκτελώντας το χρέος τους και οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αποτελεί κέρια ευθύνη της εκάστοτε ηγεσίας του ελληνικού κράτους να θυμάται και να διαφυλάται τις παραδόσεις. Να αποτρέπει τις όποιες τάσεις αμφισβήτησης του Ορθόδοξου Πνεύματος και τη σύνδεσή του με τον Ελληνισμό. Αποτελεί χρέος της Μητρόπολης του Ελληνισμού, που τώρα καλείται να διαφυλάξει και την εθνική της κυριαρχία, που αμφισβητείται σοβαρά, καθώς αμφισβητούνται διεθνείς συνθήκες που την έχουν κατοχυρώσει και την προστατεύουν. Καλούμεθα ως εκ τούτου, στη συνέχεια των όσων έχουμε παραθέσει μέχρι τώρα, να εξετάσουμε προσεκτικά τα καθ' αυτά συμβαίνοντα, προβλεπόμενα ή πιθανολογούμενα να συμβούν στα σύνορά μας και έξω από αυτά στον περιβάλλοντα γεωγραφικό χώρο. Η Ελλάδα αυτή τη χρονική στιγμή έχει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Στην ουσία έχει μια κατεστραμμένη οικονομία. Οι πολίτες υποφέρουν. Επιχειρήσεις κλείνουν. Νέοι επιστήμονες ζητούν εργασία στο εξωτερικό. Αυτές είναι οι άμεσες επιπτώσεις. Ποιες όμως είναι οι παράπλευρες επιπτώσεις μιας κατεστραμμένης οικονομίας? Οι κυριότεροι θεωρούμε ότι είναι η στρατιωτική αδυναμία, ιδιαίτερη σε ενδεχόμενη σύραξη, εφόσον δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για να διατεθούν για την άμυνα. Ιστορικά, η πολιτική επιρροή των εθνών είναι σε γενικές γραμμές συνάρτηση της στρατιωτικής τους δύναμης. Η αδυναμία προκαλούσε πάντοτε την επιθετικότητα των γειτόνων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν βλέψεις για ζωτικές εδαφικές περιοχές ή ακόμα εάν υπάρχουν εκκρεμείς διαφορές από το παρελθόν. Και αν δεν εκδηλώνεται ή δεν μπορεί να εκδηλωθεί ενεργή επιθετικότητα, υπάρχει έδαφος για επιθετικότητα σε πολιτικό επίπεδο, όπως ακριβώς αυτή τη χρονική περίοδο εκδηλώνεται από μικρά και αδύναμα κράτη στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, αλλά και επιθετικότητα σε πολιτικό επίπεδο, συνδυαζόμενη με επίδειξη δυνάμεως και αμφισβήτηση συνθήκων από την Τουρκία. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναλύσουμε και να εκτιμήσουμε αν η συνεχώς εκδηλούμενη επιθετικότητα σε πολιτικό επίπεδο της Τουρκίας κατά της Ελλάδος μπορεί να μετουσιωθεί σε στρατιωτική.
Η Ελλάδα είναι συνδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Και φαινομενικά υπάρχει προστασία της αδερφικής της ακεραιότητας. Όμως, όπως είναι γνωστό, ορισμένα κεφάλαια της Συμμαχίας ως προς την Ελλάδα και μόνο ως προς αυτήν είναι γκρίζα. Δεν είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε σε αυτά τα κεφάλαια της σχέσης μας με τον ΝΑΤΟ. Εκείνο μας ενδιαφέρει και όπου πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι στο γεγονός ότι αν η Ελλάδα υποστεί επίθεση, αν καταληθούν κάποια νησιά από μια γείτονα χώρα που επίσης ανήκει στη Συμμαχία, δεν είναι σίγουρο ότι η Συμμαχία θα προστρέξει για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος ή τουλάχιστον δεν θα προστρέξει άμεσα για την αποτροπή δυσκόλως επανορθούμενων αποτελεσμάτων. Είναι απαραίτητο προς τούτο να εξετάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην ηγεσία της Τουρκίας και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Ερντογάν και τον τρόμο που αυτός προκαλεί στις ηγεσίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στον μεγάλο προβληματισμό στις ηγεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Μεγάλος ασθενής, φοβάμαι ότι έχει μετουσιωθεί σε μεγάλο τέρας και η μετουσίωση αυτή υποβοηθείται από τη δειλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αδυνατεί να αντιμετωπίσει μεγάλα πολιτικά προβλήματα λόγω της εγγενούς αδυναμίας της, που είναι η έλλειψη ενιαίας εξωτερικής πολιτικής κυρίως, έλλειψη συνοχής μεταξύ των κρατών μελών της, αλλά και ιδιαίτερα την έλλειψη μιας δυναμικής πολιτικής προσωπικότητας. Στην έλλειψη μιας Θάτσερ, θα έλεγα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι από τις αρχές του 20ου αιώνα ο στρατός είχε επιβληθεί στον Ισλαμισμό για όλα τα χρόνια μέχρι και την αναρρίχηση του Ερντογάν στην εξουσία. Ο Ερντογάν κατόρθωσε να βάλει στη φυλακή τους στρατηγούς. Η γυναίκα του φοράει την Ισλαμική μαντήλα, είναι Ισλαμιστής και βοηθά τους τζιχαντιστές. Είναι ύπουλος και ανηλικρινής ο ρόλος του προς την Ελλάδα και προς την Ευρώπη και εχθρικός σε κάθε τι που δεν έχει να κάνει με το Ισλάμ. Η επιδίωξη του να μπαίνουν οι Τούρκοι στην Ευρώπη ελεύθερα, χωρίς βίζα, αλλά και μη Τούρκοι, ενδεχομένως με τουρκικό διαβατήριο. Ας το σημειώσουμε αυτό. Ό,τι συμβαίνει στην Τουρκία μας αφορά άμεσα. Θεωρούμε ότι συνδέεται με την πρόθεσή του να γεμίσει την Ευρώπη με μελλοντικούς τζιχαντιστές, να διαβρώσει με άλλα λόγια την Ευρώπη. Σε ομιλία μου σε ανάλογο συνέδριο στις 11 Φεβρουαρίου 1997, πριν από 20 χρόνια, είχα αναφέρει ακριβώς τα εξής. Όσο και αν δεν το πιστεύουν πολλοί, το ανατολικό ζήτημα ως προς το κορυφαίο σκέλος του δεν έχει φτάσει σε κάποιο τέλος. Το τέλος του θα πρέπει να το προβλέψουμε στο μεσοδιάστημα του σήμερα και του αύριο. Και συνέχισα. Όσο και αν φαίνεται παράξενο σήμερα, για τους πάρα πολλούς, ο επόμενος μεγάλος πόλεμος που μπορεί και ίσως προβλέπεται να συμβεί, θα φέρει αντιμέτωπες δύο θρησκείες, τη χριστιανική και το Ισλάμ. Επανέρχομαι στο σημερινό σήμερα αύριο. Η ενδεχόμενη γιγάντωση του Ισλαμικού θρησκευτικού αισθήματος και στην Τουρκία δεν αποκλείει τον επόμενο μεγάλο πόλεμο όπου θα τεθούν αντιμέτωποι το Ισλάμ με τον Χριστιανισμό. Μια τέτοια γιγάντωση του Ισλαμισμού θα κάνει τη λεγόμενη Δύση, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να αισθανθούν μια χαλαρή πλέον σχέση του ΝΑΤΟ με την Τουρκία και μια ανορθόδοξη με τα σημερινά δεδομένα προσέγγιση, αν όχι συμμαχία με τη Ρωσία. Κάτι ακούγεται σε αυτή τη χώρα. Για κάθε ακροατή που ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαίνεται απίστευτο ή παραλογισμός του ομιλούντος, θα μεταφέρω τη μνήμη μας στις αρχές της δεκαετίας του 1940 για να θυμηθούμε την ανορθόδοξη συμμαχία κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο του καπιταλισμού με τον κομμουνισμό, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Ρωσία και τα αποτελέσματα που αυτή η συμμαχία επέφερε. Διότι δεν θα σταματούσε ο Χίτλερ στο Στάλιγκραντ εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν αποστείλει χιλιάδες αεροπλάνα και τάξη στην κομμουνιστική Ρωσία. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη μας την ανορθόδοξη συμμαχία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, ίσως θα πρέπει μάλιστα να πιθανολογήσουμε την ανορθόδοξη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία εναντίον του Ισλάμ, γεγονός που θα σημάνει πράγματι το τέλος του ανατολικού προβλήματος και τη λήξη μιας εκκρεμότητας, θα έλεγα, αλλά
και την επαλήθηση των σχετικών προφητιών. Κυρίες και κύριοι, δεν πρόσφερα γνώση σε εσάς με την ομιλία μου. Λόγια που υπόθηκαν θα είναι σε λίγο, λόγια που φεύγουν, που πετούν, αν δεν προσδώσουμε βάση και κίνητρο στην έννοιά τους, αν όχι για άμεσες πράξεις, τουλάχιστον για προβληματισμό. Γι' αυτό που ο καθένας από εσάς θα μπορούσε με τις δικές του δυνάμεις να προσφέρει στην Ελλάδα, στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία, ιδιαίτερα εσείς από αυτή τη μεγάλη χώρα που βρίσκομαι και εγώ σήμερα. Αυτό το νόημα έχουν τα λίγα λόγια που ακολουθούν και αφορούν στο σημεράβριο. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ή ερευνητικό εργαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες προηγουμένες χώρες, όπου να μην ερευνούν και διδάσκουν Έλληνες, όπου ταυτοχρόνως ζουν και αναπνέουν σε μια χώρα στην οποία κυριαρχεί η ευταξία και όπου οι πολίτες της έχουν έντονα ανεπτυγμένο πατριωτικό αίσθημα. Από τον πρόεδρο της χώρας μέχρι και τον τελευταίο πολίτη μιλούν με συγκίνηση για το έθνος και υποκλίνονται στην εθνική του σημαία. Και κοντά σε εσάς, 450.000 νέοι επιστήμονες εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα λίγα τελευταία χρόνια για να γαλουχηθούν και αυτοί σε χώρες με αξιοκρατία και διαφάνεια. Είστε εσείς η ελπίδα του έθνους και της Μητρόπολης του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Η Ελλάδα προσδοκά την επιστροφή σας για να την μετατρέψετε σε ευνομούμενη χώρα, σε μια πολιτεία που αισθάνεται τη βασική της υποχρέωση, τη μέρημνα να είναι ευτυχισμένη η πολίτη της. Το αύριο, ο Παρθενώνας και τα μάρμαρα στην Ακρόπολη θα παραμένουν εκεί ως αναλύωτο σημάδι του ελληνικού πολιτισμού. Η ορθή του Χριστού Δοξασία παραμένει ως η αλήθεια, γιατί ο άνθρωπος σε πλάστη κατ' εικόνα και καθομοίωση και ως ανεπανάληπτη οντότητα. MGTV USA. Οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.